Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή σας ημέρα. Εδώ στον Ελεγά στη Λάρισα έχουμε μια κινητοποίηση γιατί τα προβλήματα συνεχίζονται. Λοιπόν, δυστυχώς, θα το έλεγα αυτό ότι είστε από τη Λάρισα, γεννηθήκατε στην Ανατολή της Λάρισας και συμμετέχετε στην πολιτική ζωή από την Κομμουνιστική Νεολαία Κόμμα, από τις γραμμές της ΚΝΕ και στη συνέχεια στο αγροτικό κίνημα. Και μιας και μιλάμε για αγροτικό κίνημα, θέλω να μου πείτε το πρώτο ερώτημα. Πώς μπορεί να αλλάξει, αν μπορεί να αλλάξει η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρώπης έναντι των αγροτών, διότι φέτος είχαμε πολλές κινητοποίησεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και πολλές διαμαρτυρίες, έτσι. Ακριβώς αυτές οι κινητοποίησεις σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους αγρότες έδειξαν ότι η κοινή αγροτική πολιτική είναι αυτό που πάντα έλεγε το ΚΚΕ, δηλαδή ένα εργαλείο που δεν εξασφαλίζει ποιοτικά και φθηνά τρόφιμα στους ευρωπαϊκούς λαούς, ούτε εξασφαλίζει τη διασφάλιση του πρωτογενείου τομέα, και αυτό φαίνεται και από τη χώρα μας που έχουμε γίνει όλα αυτά τα χρόνια που συμμετέχουμε στην ΕΟΚ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια χώρα εισαγωγής αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, ενώ μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε όλες τις ανάγκες. Η ΚΑΠ είναι ένα εργαλείο που συγκεντρώνει την παραγωγή και τη γη σε λιγότερα χέρια και είναι ένα εργαλείο που εξυπηρετεί τους ανταγωνισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα άλλα. Με τις άλλες οικονομίες, την Αμερική, την Κίνα, τις χώρες της BRICS, Βραζιλία δηλαδή, Ινδία κτλ. Στους ανταγωνισμούς που έχουν για το ποιος θα πάρει μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. Η κοινή αγροτική πολιτική είναι αυτή που κατήργησε έκλεισε τα εργοστάσια ζάχαρης και ενώ παρήγαμε την καλύτερη, πιο ποιοτική ζάχαρη, σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένα κιλό ελληνική ζάχαρη στην αγορά. Με την καπνοκαλλιέργεια και μια σειρά από άλλα προϊόντα. Δεν παίρνει μερεμέτια, δεν μπορεί να γίνει καλύτερη. Αυτή είναι η γνώμη μας. Πρέπει να την αντιπαλέψουμε, πρέπει να την ανατρέψουμε συνολικά στο σύνολό της και ιδιαίτερα η φετινή ΚΑΠ, η οποία εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου και είναι η χειρότερη και γι' αυτό ξεσήκωσε και όλους τους αγρότες σε όλη την Ευρώπη. Και πρέπει να πω ότι την 1η Ιανουαρίου όλες οι χώρες και η ελληνική κυβέρνηση και τα κόμματα που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση μιλούσαν για την ΚΑΠ ότι θα φέρει δυνατότητες ανάπτυξης, ότι θα φέρει ανάπτυξη στον πρωτογενή τομέα κτλ. Και κάτω από την πίεση των κινητοποιήσεων κατάλαβαν ότι πρέπει να κάνουν αναδιαρθρώσεις, να γίνει αναθεώρηση της ΚΑΠ κτλ. Είναι μια νίκη αυτή του αγροτικού κινήματος. Δηλαδή ξεμπρόστηκε, να το πω έτσι, στις κυβερνήσεις που αν δεν γινόταν αυτές τις κινητοποίησεις θα συνέχιζαν να λένε ότι η ΚΑΠ είναι πάρα πολύ καλή. Είναι μια ΚΑΠ η οποία και μειώνει τις επιδοτήσεις και βάζει φραγμούς στην παραγωγή και δυστυχώς για την Ελλάδα θα φέρει και χειρότερα αποτελέσματα. Ήδη φαίνονται φαίνεται με τον νέο φορέα διαχείρισης του νερού, το οποίο αφορά και το νερό ίδρυψης, όχι μόνο άρδρυψης. Και αυτό δίνει τις ιδιωτικές εταιρείες, ΑΕ στην ουσία θα είναι αυτές οι κοινοπραξίες, οι οποίες θα αυξήσουν και την τιμή του νερού, πέρα από το ρεύμα δηλαδή που θα πληρώνουμε, πανάκριβα θα αυξήσουν και την τιμή του νερού, θα το κάνουν ένα εμπόριο. Ενώ είναι το νεράκι του Θεού που λέμε, είναι φυσικό αγαθό. Μάλιστα. Λοιπόν, μιας και μιλάμε για ευρωεκλογές, γιατί για Ευρωκάλπη θα ψηφίσουμε στις 9 Ιουνίου, όσο και αν εντάξει στη συνείδηση του κόσμου είναι και μια κατά κάποιο τρόπο ετιμιγορία πολιτική για τα εσωτερικά θέματα. Πάντοτε οι ευρωεκλογές έχουν και πολιτικό χαρακτήρα, αλλά στην ουσία είναι ευρωεκλογές. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η θέση του κόμματός σας και προσωπικά δική σας για την Ευρώπη, για την Ενωμένη Ευρώπη, αν σας ικανοποιεί η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν έχετε μια άλλη διαφορετική πρόταση για αν όλοι οι αγώνες που καλείται προφανώς να κάνει ο κόσμος είναι εντός Ευρώπης. Λοιπόν, πιστεύω ότι είναι ξεκάθαρη θέση του ΚΚΕ σε αυτό το ζήτημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια συμμαχία η οποία ευνοεί τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και κάθε κυβέρνηση αυτό έχει σαν στόχο. Αυτό φαίνεται και στην Ελλάδα που για όλα τα λαϊκά στρώματα είναι καθυλωμένοι μισθοί εδώ και 15 χρόνια. Το αγροτικό εισόδημα συνεχώς μειώνεται. Αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματοβιοτέχνες δηλαδή το ίδιο αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης ακριβώς γιατί για μας, όπως είπε και χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης στις κινητοποιήσεις που είχαμε το χειμώνα, για μας μένει το ξύσιμο του βαρελιού, αλλά όλο το περιεχόμενο του βαρελιού δίνεται στους επιχειρηματικούς ομίλους. Και αυτό είναι μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό το βλέπουμε παντού. Το βλέπουμε στα έργα που
τα θεωρούν επιλέξιμα μόνο όσα αφήνουν κέρδους για τους επιχειρηματικούς ομίλους, και γι' αυτό το λόγο η Ελλάδα είναι προστάτευτη και στις πλημμύρες και στις πυρκαγιές και στους σεισμούς. Δεν έχει γίνει κανένα έργο δηλαδή τέτοιο στο Θωράκι σας, αλλά και στα αποτελέσματα και στις αποφάσεις που παίρνουν στο Ευρωκοινοβούλιο, όπως στην πράσινη ανάπτυξη, όπως στην ψηφιακή ανάπτυξη, τώρα που δίνουν ένα σκασμό χρήματα στους επιχειρηματικούς ομίλους. Και μια πράσινη ανάπτυξη βέβαια που έφερε, το μόνο που έφερε για το λαό ήταν αύξηση των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Και είναι χαρακτηριστικό για το τελευταίο ψήφισμα που είχε το Ευρωκοινοβούλιο, για να καταλάβουν όλοι δηλαδή για το τι πρόκειται, ότι είπαν ότι τα λόμπι είναι ζωτικές σημασίες για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, και αυτό το ψήφισαν 703 από τους 705 ευρωβουλευτές. Μόνο οι δύο του ΚΚΕ δεν ψήφισαν αυτό το κατάπτυστο ψήφισμα, που στην ουσία λέει ότι τα λόμπι, δηλαδή οι εκπρόσωποι των μεγάλων εταιριών, μπορούν να παρεμβαίνουν στο Ευρωκοινοβούλιο, να παρεμβαίνουν στις αποφάσεις, να δίνουν και χρήματα για να έχουν θετικές αποφάσεις για τις μεγάλες εταιρείες που εκπροσωπούν. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι είναι μια συμμαχία η οποία δεν πρόκειται να αλλάξει σε άλλη κατεύθυνση. Μπορεί να γίνει μόνο με την πάλη του λαού, μόνο με ανατροπή συνολικά αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό που θέλουμε εμείς σε αυτές τις εκλογές είναι να σταλεί ένα τέτοιο μήνυμα αμφισβήτησης. Μήνυμα αμφισβήτησης των αποφάσεων του Ευρωκοινοβουλίου που εφαρμόζονται μετά στις ευρωπαϊκές χώρες. Μήνυμα αμφισβήτησης αυτής της πολιτικής, να φανεί ότι δημιουργείται ένα ρεύμα πολιτικό που θα ψηφίσει και θα στηρίξει μαζικά το ΚΚΕ, ένα ρεύμα δηλαδή του λαού, το οποίο έρχεται σε κόντρα με αυτές τις πολιτικές. Εμείς πιστεύουμε στην Ευρώπη των λαών. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξει μια τέτοια Ευρώπη. Όμως αυτό καταλαβαίνετε ότι προϋποθέτει καταρχήν σύγκρουση με το σημερινό οικοδόμημα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που έχει σήμερα. Ναι. Ο στόχος του ΚΚΕ, ο εκλογικός στόχος, ποιος είναι στις εκλογές αυτές? Ο εκλογικός μας στόχος είναι καταρχήν να υπάρξει μια μεγάλη αύξηση της δύναμης του ΚΚΕ. Όσο πιο ψηλά θα είναι το ΚΚΕ, τόσο πιο δυνατός θα είναι ο λαός. Με ποια έννοια? Ότι εμείς θα επενδύσουμε ξανά την όποια δύναμη μας δώσει ο ελληνικός λαός στο κίνημα και στους αγώνες. Γιατί εκεί μπορούμε να ανατρέψουμε και πολιτικές και συσχετισμούς. Ό,τι κατακτήθηκε τα τελευταία χρόνια ήταν αποτέλεσμα κινητοποιήσεων, κακά τα ψέματα. Ποτέ η Βουλή, και με το συγκεκριμένο συσχετισμό που έχει, αλλά και η Ευρωβουλή, δεν πρόκειται να δώσει ικανοποιητικές λύσεις για τους λαούς. Μπορούμε όμως με τους αγώνες μας το κάνουμε. Ένα πιο δυνατό ΚΚΕ σημαίνει πιο δυνατή, πιο μαζική, πιο καλά οργανωμένη αγώνη. Ένα δεύτερο πράγμα είναι ότι να σταλεί αυτό το μήνυμα ότι υπάρχει μια μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού που αμφισβητεί ευθέως πλέον την πολιτική και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των κομμάτων που είτε κυβέρνησαν είτε κυβερνούν είτε θέλουν να κυβερνήσουν, που όλα στηρίζουν αυτή την πολιτική. Να φανεί ένα ρεύμα τέτοιο δηλαδή, ότι υπάρχει στον ελληνικό λαό διάχυτη η αμφισβήτηση, η δυσαρέσκεια, αυτό που το ζούμε καθημερινά, αλλά πρέπει να εκφραστεί και στην κάλπη. Δεν αρκεί μόνο να λέμε ότι υπάρχει δυσαρέσκεια, δεν αρκεί να λέμε ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι από αυτή τη ζωή, χρειάζεται να το εκφράσουν και στην κάλπη με την ψήφο στο ΚΚΕ, γιατί η ψήφο στο ΚΚΕ θα τους ανησυχήσει, θα τους φοβήσει, θα σκεφτούν δύο και τρεις φορές πριν ξανασηκώσουν το χέρι τους να παίρνουν αντιλαϊκά μέτρα απέναντι στον ελληνικό λαό. Ναι. Πιστεύουμε ότι έχουμε μια αισιοδοξία, γιατί όσο περισσότερους βουλευτές βγάλουμε εμείς, θα τους εκλέξουμε για να βγαίνουν να λένε τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι αποφάσεις παίρνει το Ευρωκοινοβούλιο, να αποκαλύπτουν δηλαδή την πραγματικότητα στον ελληνικό λαό. Μια πραγματικότητα που κ. Κουνουβουλίδη πρέπει να πω ότι τη σβήνουν, την καλύπτουν. Δηλαδή το γεγονός ότι Πασόκ και Νέα Δημοκρατία ψήφισαν το 93% του ψηφισμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει μια πλήρη ταύτιση. Ή ότι η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν μαζί το 75%. Τα τέσσερα ψηφίσματα. Ή ακόμα και η Νέα Δημοκρατία με τον Βελόπουλο, που ο κύριος Βελόπουλος με στακόβει χοντρά, αλλά και την ΚΑΠ ψήφισε ο ευρωβουλευτής του, ψήφισαν το 55% των νομοσχεδίων. Και αυτές δεν είναι απλά νομοσχέδια. Είναι η πράσινη ανάπτυξη, είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Είναι ζητήματα δηλαδή που άπτονται τις καθημερινότητες της δικής μας. Ναι. Επειδή μιλήσατε πριν για Ευρωπαϊκή Ένωση και για αγώνες που πρέπει να γίνουν από τα λαϊκά στρώματα, θέλω να μου πείτε. Ποιο είναι το αύριο των ανθρώπων? Θα μου πείτε, κάθε χώρα έχει τη δική της πολιτική, τους δικούς της μισθούς
και αντιμετωπίζει τα πράγματα με μια διαφορετική κατάσταση. Η ακρίβεια πάντως είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρείτε ότι την επόμενη πενταετία θα συρρυκνωθούν ακόμα περισσότερο τα εισοδήματα των εργαζομένων, θα υπάρξει ενδεχομένως κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε μια προβληματική κατάσταση, διότι οι νέοι άνθρωποι αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα, ειδικά με το πρόβλημα της στέγης που έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα. Δυστυχώς πιστεύω ότι αν δεν πάρουμε αυτή την υπόθεση στα χέρια μας, ο ελληνικός λαός και οι λαοί όλης της Ευρώπης, τα πράγματα θα χειροτερέψουν. Και αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία. Δηλαδή ότι οι μισθοί είναι μισθοί των εργαζομένων στα επίπεδα προ-15ετίας, ενώ έχουν αυξηθεί όλα τα υπόλοιπα, όλο το κόστος ζωής και προϊόντων και τροφίμων, είναι μια πραγματικότητα. Ή το γεγονός ότι οι συντάξεις είναι εξευτελιστικές πραγματικά. Ή ότι το εισόδημα των αγροτών, ας πούμε, μειώνεται χρόνο με το χρόνο. Και μιλάμε για ένα εισόδημα που στήριζε την ελληνική ύπαιθρο που έχει μαραζώσει ούτως ή άλλως. Δηλαδή δείχνει ότι τα στοιχεία που έρχονται είναι καταθλιπτικά, να το πω έτσι. Και αυτό φέρνει αβεβαιότητα και φέρνει και ανασφάλεια στον ελληνικό λαό. Και του ζούμε, μιλάμε με ανθρώπους και το εισπράττουμε αυτή την ανασφάλεια. Αυτή η ανασφάλεια μπορεί να αλλάξει μόνο και με τη δική του συμμετοχή σε αυτόν τον αγώνα για την επιβίωση που δίνουμε όλοι. Δυστυχώς τα επόμενα χρόνια, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση που έτσι θα συνεχίζεται, γιατί το μόνο μέλημα των κυβερνήσεων και της ελληνικής και των άλλων ευρωπαϊκών χωρών είναι να δίνουν χρήματα στους επιχειρηματικούς ομίλους και να εισπράττουν κέρδη αυτοί οι επιχειρηματικοί ομίλοι, θα χειροτερέψει η κατάσταση. Όταν σήμερα στις 15-20 του μήνα τελειώνει ο μισθός, όταν σήμερα μια σειρά από προϊόντα στο ελληνικό τραπέζι που είναι απαραίτητα και φρούτα και τα λοιπά έχουν γίνει είδος πολυτέλειας για την ελληνική οικογένεια, όταν βλέπουμε αυτό το χάλι που είπατε και εσείς με την κατοικία, με τα υψηλά ενίκια, με τη δυσκολία δηλαδή που υπάρχει γενικότερα στον κόσμο, καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι αν δεν πάρουμε ήδη την υπόθεση αυτή στα χέρια μας. Είναι χαρακτηριστικό του, αλλά δείξαμε και μέσα στις αγροτικές κινητοποιήσεις ότι δεν μπορεί να πουλάς πάπτυνα τα προϊόντα ο αγρότης να φτάνουν 5 με 10 φορές ακριβότερα στον καταναλωτή, γιατί όλοι μας είμαστε καταναλωτές. Άρα μας εκμεταλλεύονται για την κερδοφορία μιας χούφτας μεσαζών των εμπόρων κτλ. Και εκεί έχουν την ευθύνη οι κυβερνήσεις που έλεγαν ότι θα λύσουν αυτό το θέμα της κερδοσκοπίας και όχι μόνο δεν το λύνουν, αλλά βάζουν συνεχώς πλάτη για να αυξάνει απέναντι στον ελληνικό λαό. Δεν μπορεί σήμερα να σας πω χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι το γάλα έχει μειωθεί η τιμή κατά 20 λεπτά και η τιμή της φέτας έχει φτάσει στα 15 ευρώ. Που θέλει 2,5 κιλά γάλα, δηλαδή 4 ευρώ θέλει για να παρασκευαστεί. Αυτό γίνεται μια κερδοσκοπία απέναντι και στους κτηνοτρόφους, απέναντι και στον ελληνικό λαό. Το ίδιο γίνεται με το λάδι. Το ίδιο γίνεται με μια σειρά τέτοια προϊόντα που φτάνουν καθημερινά στο τραπέζι, που πουλούνται πάπτυνα και αγοράζονται πανάκριβα από τους καταναλωτές. Αυτό έχει να κάνει με το μηχανισμό ελέγχου που δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει πολιτική βούληση και τη σημερινή κυβέρνηση και των προηγούμενων να το κάνουν αυτό. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλή συνέχεια σας. Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Πιστεύουμε ότι μπορεί ο ελληνικός λαός να κάνει την έκπληξη και να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στις ευρωεκλογές ενίσχυσης του ΚΚΕ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.